Everything Everywhere All at Once. Μεγάλος τίτλος για μια μεγάλη ταινία. Και όχι, αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη διάρκεια, μιας και η συγκεκριμένη ταινία φτάνει στις 2 ώρες και 20 λεπτά, που μεν την κάνει 30 λεπτά παραπάνω από ό,τι θα ήθελα, αλλά κυρίως στο food for thought. Κοίτα, κοντά έπεσες, αλλά όχι. Σε μια ταινία με multiverses, but nothing could possibly matter more than this conversation we're having right now concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. Ασιάτισες μαμάδες που γκρινιάζουν. Of course, you're just very bad at explaining. Χωροχρονικούς έιντζες που φορτώνουν abilities βάζοντας πράγματα στους πισινούς τους και κρατάνε πουτσες για κατάνες, κάνοντας έτσι το Deadpool να δείχνει βαρετός και μπλαζέ, και να μου θυμίζει το μέσο anime fan που το παίζει ψαγμένος επειδή έχει δει το νέο Genesis Evangelion. We get it! Έχει συμβολισμούς! Τώρα που το σκέφτομαι, ο ελληνικός τίτλος Τα πάντα όλα ήταν καλή επιλογή. Το Τα πάντα όλα είναι άλλη μια multiverse ταινία στο κινηματογραφικό σύμπαν των multiverse ταινιών. Η απόπειρα δύο σκηνοθετών να παίξουν με τα μυαλά μας, χρησιμοποιώντας πιθανότατα το πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή ενός ενηλίκου. Την εφορία. Και να την πασπαλίσουν με αρκετή τρέλα και αρκετά visuals, με σκοπό να μας κάνουν σαν τους Simpsons όταν πήγαν στην Ιαπωνία. Κάνοντας έτσι το Τα πάντα όλα με πολύ τζατζίκι και χωρίς κρεμμύδι, ένα οπτικοακουστικό χάος με την πλοκή να έχει περισσότερα layers και από την τρύπα του Made in Abyss. Και. Μου άρεσε! Μην περιμένετε αγάπες. Οι σκηνοθέτες μου θύμισαν μικρά παιδιά μπροστά από το ψυγείο της Σεύγα μέσα στο κατακαλόκαιρο, με τις ιδέες τους να είναι τα παγωτά και μαζί να συνωμοτούν πώς θα χρησιμοποιήσουν το χαρτζιλίκι τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να φάνε όσο πιο πολύ ποικιλία μπορούν, μέχρι να ανακαλύψουν ότι η μαμά ξέχασε πίσω το πορτοφόλι της. Αν και high budget ταινία, βγάζει ένα συνέστημα indie. Και αυτό είναι κυρίως για τις δημιουργικές ιδέες και τα visuals τα οποία φαίνεται να μην περιορίζονται από τίποτα. Το να λέω ότι η ταινία είναι περίεργη είναι σαν να εξηγώ ότι ο ουρανός είναι γαλανός. Αλλά πόσο περίεργη. Αρκετά περίεργη για να σου δώσει μια superior έκδοση του Ρατατούι, αλλά επίσης ώστε να κάνει το ντύσιμο της Lady Gaga να μοιάζει βαρετό και καθημερινό, με τελικά σχέδια που βαίνουν περισσότερο σε ό,τι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στα 80s και στα 90s. Και όσο και αν ακούγεται κλισέ. Κλισέ. Ouch. Το τέλος με έκανε να σκεφτώ αν όλη η κατάσταση ήταν απλά στο μυαλό της πρωταγωνίστριας και πλην μερικά στρατηγικά τοποθετημένων σκηνών, όλα τα υπόλοιπα όπως τα Special FE, τα Τέρατα, η Lady Petula Ruffingstone. Ήταν μέσα στο μυαλό της, το οποίο προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το χάος που επικρατούσε με την οικογένειά της. Την τέλεια εικόνα που είχε στο μυαλό της, που θα ήθελε για τον άντρα της, το παιδί της και ακόμα και αυτήν, η οποία ερχόταν κόντρα με την πραγματικότητα. Με μια κόρη που δεν είχε τις ίδιες αντιλήψεις με αυτήν, με έναν άντρα που θυμίζει αυτούς που κοροϊδεύει ο Andrew Tate. Bubbles. You're scared of bubbles, you little bitch. Αλλά ταυτόχρονα μου έδωσε και ένα ρεαλισμό. Ότι στη ζωή δουλεύουμε με ό,τι έχουμε. Ότι στο τέλος της μέρας μας, όσο καλές προθέσεις και να έχουμε, όλοι μέσα μας έχουμε μια τεράστια δόση εγωισμού. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που όλοι αναζητούμε το καλύτερο και στο μυαλό μας είμαστε πάντα οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Αλλά τι θα έκανες όμως αν μάθανες ότι όχι μόνο είσαι ασήμαντος στην ιστορία σου, αλλά ταυτόχρονα από όλα τα πιθανά σύμπαντα εσύ είσαι η χειρότερη. Θα σήκωνες τα χέρια ψηλά και θα βάζεις τέλος? Ή θα σκεφτώσουν ότι όταν είσαι στον πάτο, ο μόνος δρόμος διαθέσιμος είναι η κορυφή. Το food for thought που λέγαμε.